Λοιπόν, αν είσαι κοπέλα, κάτσε δε σε αυτό το βίντεο. Θα μιλήσω για ένα τρομερά χρήσιμο εργαλείο, τα straps, τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να μεγαλώσεις ακόμα περισσότερο, να σφίξεις ακόμα πιο γρήγορα τους γλουτούς σου, τα πόδια σου, όλα αυτά τα σημεία που θέλεις να φαίνεσαι καλύτερα στη διάρκεια του χρόνου. Για άντρες δεν είναι αναγκαία. Το καταλαβαίνω αν θες να τα χρησιμοποιήσεις μόνο αν έχεις αδύναμα γονίδια. Εντάξει, δεν έχουμε όλοι πανίσχυρα γονίδια, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι τα deadlifts. Γιατί εκεί τα χρησιμοποιούν συνήθως, που θα προωθήσουν τρομερά τη μυϊκή ανάπτυξη. Είναι μια άσκηση δύναμης, ok, cool για powerlifters. Υπάρχουν καλύτερες ασκήσεις με μικρότερη κόπωση που δίνουν ισχυρότερο ρέθισμα υπερτροφίας, αν θες να βάλεις μυϊκή μάζα στη διάρκεια του χρόνου και στην πλάτη. Και μ' αρέσει στους άντρες να μην χρησιμοποιώ και straps, ακριβώς γιατί άμα κάνεις τις ασκήσεις, άμα κάνεις την κομπυλατική με την δύναμη, την φυσική στους πύχεις σου, παίρνουν το ρέθισμα υπήχης, φαίνονται καλύτερα, χτίζονται, είναι ένας από τους πολύ αισθητικούς και ελκυστικούς μυς των αντρών. Οπότε δεν θες να καταλήξεις με μικρούς πύχεις, ακριβώς επειδή τα σηκώνεις όλα με τα straps. Για άντρες, απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο, μη αναγκαίο. Για γυναίκες όμως, πολύ χρήσιμο. Ακούστε γιατί. Τη γυναίκα δεν μας νοιάζει να μεγαλώσει ο πύχης της. Δεν έχει ανάγκη να φαίνεται πιο μειώδη στο χέρι της. Οπότε, όσο εσύ δυναμώνεις, κάνεις τις οπίσεις προβολές σου, κάνεις τις πρόσες προβολές σου, κάνεις τα Bulgarian split squats, κάνεις τη μία άσκηση την άλλη, μετά από λίγο που θα κρατάς τις αλτήρες σου και θα γίνεσαι πολύ δυνατή, θα περιορίζεσαι από την δύναμη των χεριών σου. Άρα, οι γυναίκες είναι που πραγματικά έχουν ανάγκη τα straps. Οπότε το καταλαβαίνω αν θες να χρησιμοποιήσεις αν είσαι γυναίκα. Έχει νόημα γιατί μετά από λίγο θα είναι αρκετά αδύναμη η πύχη σου και δεν θα μπορούν να σηκώσουν τα κιλά. Οπότε εκείνη είναι η φάση όταν φτάνεις 20-25 κιλά στον κάθε αλτήρα από το κάθε χέρι να ξεκινήσεις να βάζεις τα straps, να τα χρησιμοποιείς γιατί θα φεύγει η επιβάρυνση από εκεί, θα είσαι δεμένη πάνω στον αλτήρα. Οπότε τώρα θα μπορείς να προοδεύσεις ακόμα περισσότερο στους γλουτούς σου και στα πόδια σου χωρίς να περιορίζεσαι από τα straps. Τώρα πάμε να δούμε πώς λειτουργούν.